σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Μετά την επιτυχία του πρώτου What I Eat in a Day βίντεο, που ξέρω ότι σας άρεσε πάρα πολύ και μου το είπατε, μου ζητήσατε να σας κάνω και δεύτερο. Δεν μπορούσα λοιπόν να μην το κάνω και χάρηκα πάρα πολύ που ένα τέτοιο βίντεο είχε τόση απήχηση, γιατί πραγματικά έχω αρκετές συνταγές να μοιραστώ μαζί σας που είναι αρκετά σύντομες και δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να βγάλουν από μόνες τους ένα βίντεο μαγειρικής, οπότε αποφάσισα να κάνω κι άλλα τέτοια βιντεάκια What I Eat in a Day και να μοιράζομαι μαζί σας κάποιες πιο απλές καθημερινές συνταγές που είναι έτσι και πάρα πολύ σύντομες. Ελπίζω να σας αρέσει το βιντεάκι. Σίγουρα θα ακολουθήσουν και άλλα, γιατί και εμένα μου αρέσουν πολύ αυτού του είδους τα βιντεάκια. Αν σας αρέσει αυτό το βίντεο και αν φυσικά το επιθυμείτε, μπορείτε να κάνετε ένα like σε αυτό και αν θέλετε μπορείτε να με ακολουθήσετε στα social media για να τα λέμε και από εκεί και να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι μου αν σας αρέσει το περιεχόμενό του. Ας περάσουμε λοιπόν στα φαγητά και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα με ένα νέο βιντεάκι. Μέχρι τότε να είστε καλά και φιλάκια πολλά από μένα. Γεια σας! Σε προηγούμενο vlogger mail βιντεάκι σας είχα δείξει αυτό εδώ πέρα το μείγμα για βάφλες και για pancakes και μου είχατε ζητήσει να σας το δείξω σε εφαρμογή σε κάποιο βίντεο What I Eat in a Day. Αποφάσισα λοιπόν να το χρησιμοποιήσουμε σήμερα μαζί σε αυτό εδώ πέρα το βιντεάκι και να σας πω και τις πρώτες μου εντυπώσεις καθώς θα είναι η πρώτη φορά που θα το δοκιμάσω. Για τις pancake μας θα χρειαστούμε μία κούπα από το μείγμα μας, ένα αυγό, μισή κούπα γάλα, μία κουταλιά της σούπας μέλι, μία κουταλιά της σούπας λάδι και ένα μεγάλο μπολ για να τα ανακατέψουμε. Παίρνουμε το μπολ και σπάνουμε μέσα το αυγό μας και στη συνέχεια το ανακατεύουμε με τον αναδευτήρα μας. Προσθέτουμε το γάλα και ανακατεύουμε διαρκώς. Προσθέτουμε το λάδι μας και στη συνέχεια και το μέλι. Και αφού ανακατέψουμε το μέλι με το υπόλοιπο μείγμα μας μέχρι αυτό να διαλυθεί εντελώς, προσθέτουμε το μείγμα για τις pancakes. Ανακατεύουμε το μείγμα μας μέχρι αυτό να μην έχει σβόλους. Στη συνέχεια παίρνουμε ένα τηγανάκι γιατί θέλω να κάνω μικρές τις pancakes μου και βάζουμε σε αυτό πάρα πολύ λίγο λάδι, ίσα ίσα για να μην κολλήσουν κάτω οι pancakes, αν και το τηγάνι μας είναι αντικολλητικό και στη συνέχεια προσθέτουμε μισή κουταλιά περίπου από το μείγμα μας. Όταν το μείγμα μας αρχίζει να κάνει φουσκάλες, σημαίνει ότι η pancake μας είναι έτοιμη να τη γυρίσουμε. Παίρνουμε μια ξύλινη σπάτουλα και τη γυρίζουμε πάρα πολύ προσεκτικά για να ψηθεί και από την άλλη πλευρά. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μας μέχρι να μας τελειώσει το μείγμα μας. Αυτό θα σας βγάλει γύρω στις 6 με 8 μικρές pancakes ή γύρω στις 5 μεγαλύτερες pancakes. Και αφού όλες οι pancakes είναι έτοιμες, θα τις τυβάξω τη μία πάνω στην άλλη και ενδιάμεσα θα βάλω από λίγο μέλι. Φυσικά εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι άλλο θέλετε σαν επικάλυψη, απλά εγώ ήθελα σήμερα να τις κάνω έτσι ελαφρώς πιο light και έβαλα απλά μέλι ανάμεσα στις pancakes και τελειώνω με λίγο μέλι και από πάνω και βάζω και φυσικά την αγαπημένη μου κανέλα που μου αρέσει πάρα πολύ στα γλυκά. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε και φρούτα. Θα είναι πάρα πολύ νόστιμο αν βάλετε και λίγες κομμένες μπανάνες από πάνω. Να σας υπενθυμίσω ότι το συγκεκριμένο μείγμα είναι χωρίς γλουτένι και η αλήθεια είναι ότι είναι το πρώτο μείγμα και γενικότερα το πρώτο πράγμα χωρίς γλουτένι που έχω δοκιμάσει. Δεν ξετρελάθηκα με αυτές εδώ πέρα τις pancakes. Προτιμώ τις κλασικές που τις φτιάχνεις εσύ από το μηδέν. Συνδύασα το πρωινό μου με καφέ και αυτή τη φορά έφτιαξα έναν εσπρέσο λούγκο που είναι αρκετά ελαφρύς καθώς δεν έχει γάλα, οπότε δεν με φουσκώνει πολύ και συνοδεύει ωραία το πρωινό μου. Το μεσημέρι έφαγα ό,τι είχαμε, γιατί δεν προλάβαινα να μαγειρέψω κάτι άλλο για να σας το δείξω. Δυστυχώς δεν είχα καθόλου χρόνο, οπότε έφαγα φασολάδα. Ήτανε το φαΐ της ημέρας, αυτό που μαγείρεψε η μητέρα μου, οπότε δεν έχω κάποια συνταγή να μοιραστώ μαζί σας. Αν παρόλα αυτά θέλετε να δείτε πώς η μητέρα μου φτιάχνει αυτήν εδώ πέρα τη συνταγή, πολύ ευχαριστώ να τη ρωτήσω, γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω φτιάξει ποτέ μου φασολάδα, και να σας τη γράψω κάτω στα σχόλια. Λίγες ώρες αργότερα ήπια τον δεύτερο καφέ της ημέρας. Σας έχω πει ότι συνήθως δεν πίνω καφέ το πρωί, αλλά η αλήθεια είναι ότι τελευταία όλο και πιο συχνά πίνω καφέ 2 φορές την ημέρα, αλλά προσπαθώ να μην το παρακάνω και να μην πίνω παραπάνω. Αυτή τη φορά έκανα έναν καφέ φίλτρου ή γαλλικό όπως το ξέρετε, που είναι πάρα πολύ νόστιμο και ελαφρύς, και έκανα έναν φίλτρου με γεύση φουντούκι που μου αρέσει πάρα πολύ τώρα το φθινόπωρο. Και επειδή είμαι λιχούδα, το συνόδεψα με μερικά μπισκότα βουτύρου
τα οποία είναι σπιτικά και θα σας αφήσω από κάτω τη συνταγή για αυτά τα μπισκότα σε περίπτωση που δεν την έχετε δει και θέλετε να δείτε πώς θα τα φτιάξετε και εσείς, να την ακολουθήσετε και να τα δοκιμάσετε και εσείς να μου πείτε τη γνώμη σας. Είναι πιστεύω από τα καλύτερα μπισκότα που θα φάτε ποτέ. Είναι πραγματικά καταπληκτικά και μυρίζουν βούτυρο. Το βραδινό μου ήταν μια πολύ απλή ομελέτα. Συνήθως αντί για ομελέτα κάνω scrambled eggs, ακόμα και αν είναι βράδυ, γιατί δεν τα πάω πάρα πολύ καλά με το γύρισμα της ομελέτας, ούτε με το γύρισμα των pancakes, αλλά αυτή τη φορά τα κατάφερα και την έκανα ομελέτα. Συνήθως την αφήνω σκέτη με αυγό, αλάτι και πιπέρι, αλλά αυτή τη φορά αποφάσισα να βάλω μέσα μια φέτα κασέρι και μια φέτα ζαμπόν για να την κάνει έτσι πιο νόστιμη, πέρα φυσικά από το αλάτι και το πιπέρι που μου είδατε να βάζω. Πρόσθεσα και λίγο γάλα για να την κάνω πιο αφράτη και την έβαλα σε αντικολλητικό τηγάνι σε μεσαία θερμοκρασία, την άφησα να ψηθεί από τη μία πλευρά και στη συνέχεια τη γύρισα πάνω σε ένα πιάτο για να ψηθεί και από την άλλη πλευρά και τη σέρβιρα διπλωμένη με λίγα μπρόκολα στο πλάι, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα μπρόκολα. Είναι ένα βραδινό το οποίο το κάνω αρκετά συχνά και η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ, καθώς είναι πάρα πολύ νόστιμο αλλά και χορταστικό. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βιντεάκι, ελπίζω ειλικρινά να σας άρεσε. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας!